Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα All-Star Player. Συγγνώμη, τα μπερδέψαμε. All-Around Player, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Καλτσάρης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και κάτι λιγότερο, μάλλον γιατί σήμερα οι υποχρεώσεις τρέχουν. Μια μέρα πολύ ενδιαφέρουσα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια στην Ευρωλίγα, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι στο ΆΚΑ φυσικά, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Φενέρ, και αυτό όχι μόνο γιατί μιλάμε για ένα κλασικό ντέρμπι των τελευταίων χρόνων, αλλά γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια, μία από τις ελάχιστες φορές που θα δούμε παιχνίδι χωρίς κόσμο στην EuroLeague. Η τιμωρία του Παναθηναϊκού ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ουσιαστικά χθες, περίπου 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Όπως την έχει λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα καλείται χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του να δώσει ένα πολύ κρίσιμο μάτς για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Ενώ νωρίτερα είχε ξεκινήσει, είναι στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με την ΕΦΕΣ, όπου οι Τούρκοι προηγούνται με 43-47. Και επίσης ξεκίνησε πριν λίγο το Real Armani, όπως και το Valencia Basconia. Ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την Ανδόρα εντός έδρας και ητάται περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος με 60-70. Αυτά για μια γρήγορη εισαγωγή. Μπήκαμε γρήγορα στο θέμα μας, καθώς όπως αναρτήσαμε και στα social media της εκπομπής, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής χρονιάς για το 2019, για το ξεκίνημά μας εδώ στο nstv.gr, το οποίο με τη βοήθειά σας πήγε αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε το 2020. Θα έρθουν πολύ αξιόλογοι και ενδιαφέροντες καλεσμένοι στις επόμενες εκπομπές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Ξεκινώντας λοιπόν, θα αναφερθούμε όπως συνήθως στα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε, με λίγο πολύ μια βόλτα από όλα τα αθλήματα. Και θα ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μας βόλεϊ, όπου είχαμε πολύ σημαντικά πράγματα, για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από όποια πλευρά για να το δει κανείς, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Πάντα νομίζω ότι τα αγωνιστικά προηγούνται. Και έτσι ξεκινάμε με το μεγάλο παιχνίδι που έγινε την Κυριακή το απόγευμα στον Άγιο Θωμά, στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν, οι πράσινοι καλούνταν να δώσουν ένα τέλος στο σερί νικών που είχε ο Ολυμπιακός εις βάρος του Παναθηναϊκού, ένα αρκετά μεγάλο σερί που κρατάει αρκετά χρόνια. Και φυσικά ήταν μια μάχη κορυφής, αφού Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν ισόβαθμοι πριν το ξεκίνημα της αγωνιστικής, της 7ης αγωνιστικής, στην κορυφή με 15 βαθμούς. Πολύ ωραίο παιχνίδι, διαφήμιση του βόλεϊ από τα παιχνίδια που μας είχαν λείψει, θύμισε άλλες εποχές. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 25-20, ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο με 14-25. Δύσκολο, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά προβάδισμα με 25-23. Με τον ίδιο τρόπο, αντίστροφα όμως, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 23-25 και έστειλε το παιχνίδι στο tie break, εκεί που όλα κρίθηκαν χάρη στα εκπληκτικά σερβίς του Βουλκίδη, ο οποίος με 5 συνεχόμενους άσους στο φινάλε από το 9-10 πήγε το παιχνίδι στο 9-15 και έδωσε μια πολύ σπουδαία νίκη στον Ολυμπιακό, που τον έφερε μόνο πρώτο στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ότι η τεχνολογία του VAR βρίσκεται στο γήπεδο του βόλεϊ για άλλη μια χρονιά, καθώς πολλοί από τους πόντους που έκριναν το παιχνίδι εξετάστηκαν από το replay, από τους διαιτητές. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές είχαν δοθεί αντίθετα αρχικά και μετά την εξέταση του video replay άλλαξαν τις αποφάσεις των διαιτητών. Αυτό εν μέρη, όχι εν μέρη, σίγουρα σβήνει κάθε γκρίνια, καθώς κάθε φάση πλέον μπορεί να εξετάζεται με την απαραίτητη σαφήνεια. Θυμόμαστε άλλωστε τι είχε γίνει πέρυσι στο αντίστοιχο παιχνίδι στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στην πρώτη αγωνιστική τότε,
στην πρώτη αγωνιστική που παίχτηκε μάλλον, γιατί δεν ήταν πρώτη αγωνιστική, είχε αναβληθεί η πρώτη και παίχτηκε η δεύτερη σαν πρώτη, εν πάση περιπτώσει, που ένα κρίσιμο σερβίς του Παναθηναϊκού που ήταν φανερά μέσα είχε δοθεί out, γιατί οι γραμμές στο γήπεδο της Κυψέλης έχουν περίεργα χρώματα και μπέρδεψαν τον επόπτη. Όποιος έχει πάει στο γήπεδο της Κυψέλης ή το έχει δει έστω από την τηλεόραση θα καταλάβει, εκεί που ουσιαστικά είναι τελική γραμμή και η γραμμή των βολών, που υπάρχει ένα μικρό κενό με διαφορετικό χρωματισμό. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο ήταν ένα λάθος σφύριγμα που θα έφερε τον Παναθηναϊκό σε match ball και εν τέλει ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα και κέρδισε. Φέτος είναι το αντίθετο. Οι φάσεις που ήταν κρίσιμες δόθηκαν όπως πρέπει, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες δείχνουν ότι δεν έχουν τεράστια διαφορά από άλλες χρονιές. Και μάλιστα θα τεθούν αντιμέτωπες στους τελικούς του League Cup. Δεν έχουν οριστεί ακόμα ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά, διπλή τελική, με τον πρώτο τελικό να γίνεται στο Ρέντι και τον δεύτερο να γίνεται στην έδρα των Πρασίνων, στο Μαρούσι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, λοιπόν, εκεί που στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, εκεί που θα βλέπαμε ένα μεγάλο παιχνίδι, εκεί που βλέπαμε μάλλον ένα παιχνίδι, πολύ σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οι ομάδες που ο ΠΑΟΚ ήταν στην κορυφή, ο Ηρακλής παρά τα όποια προβλήματα βρισκόταν ψηλά, είχε πολύ καλό ξεκίνημα, ειδικά στο πρώτο κομμάτι του προβλήματος, με τρεις συνεχόμενες νίκες στα τρία πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ 22-25, ο Ηρακλής σοφάρισε το παιχνίδι με 25-22 και εκεί που το τρίτο σετ κατέληξε στον ΠΑΟΚ με 25-27 και βλέπαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι δείχνοντας το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν και των μεγάλων, του μεγάλου ανταγωνισμού και των ισορροπιών. Εκεί λοιπόν είχαμε τη διακοπή, έγιναν φασαρίες στο γήπεδο της Μίκρας. Η ομάδα του, οι διαιτητές καταρχάς ζήτησαν εκένωση του γηπέδου. Το γήπεδο δεν εκενώθηκε ποτέ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ αποχώρησε. Οι διαιτητές έφυγαν και αυτοί για τα αποχωρητήρια. Και το παιχνίδι διακόπηκε εις βάρος του γηπεδούχου Ηρακλή. Ο Ηρακλής ζητά τη δικαίωση μέσα από τα αθλητικά δικαστήρια και τις ενστάσεις. Νομίζω ότι δύσκολα θα σωθεί η κατάσταση. Το παιχνίδι θεωρώ ότι πολύ δύσκολα δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ με καθαρό τρίποντο. Ο Ηρακλής από την άλλη, πέρα ότι διεκδικεί με νομικές, με νομικά πλάνα την δικαίωσή του, απειλεί ότι αν δεν δικαιωθεί θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, ο Ηρακλής δυσκολεύτηκε πολύ για να πάρει την αδειοδότηση. Την πήρε την τελευταία στιγμή, μπήκε στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε εντυπωσιακά. Παρ' όλα αυτά, το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Κρίμα λοιπόν για ένα τόσο ωραίο παιχνίδι να στραβώσει με τέτοιο τρόπο. Και αγωνιστικά επίσης πολύ δυσάρεστη είδηση με τον τραυματισμό του Γιάννη Τακουρίδη, ο οποίος θα χάσει τους επόμενους περίπου 4 μήνες με ρήξη αχιλίου. Πολύ σκληρός τραυματισμός, δυστυχώς για τον Έλληνα διεθνή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια λοιπόν, ο Φίνικας Σύρου κέρδισε εύκολα την Ελπίδα Μπιλοκήπων με 3-0, η Κηφισιά τον Παμβοχαϊκό με 3-1 και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ιτήθηκε από τον Όφη με 1-3. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε επεισοδιακά η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βόλεϊ Άντρων. Ένα πρωτάθλημα που, όπως έχουμε πει πολλές φορές φέτος, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και φαίνεται στην πράξη. Ο Ολυμπιακός πέρασε μεν εύκολα από την Πηλαία, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, και το δείχνει στο παρκέ, στα παρκέ και στα τάραφλεξ. Να θυμίσω ότι για την 8η αγωνιστική στις 21 του μηνός έχουμε κατά βάση τα παιχνίδια γίνονται το Σάββατο.
Σάββατο λοιπόν στις 4.30 όφη Ηρακλής. Στις 5 είναι το παιχνίδι του των Αμπελοκήπων με τον Ολυμπιακό. Ο Φίνικας υποδέχεται τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στις 6. Παμβοχαϊκός Παναθηναϊκός στις 6 επίσης. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά την Κυριακή στις 5 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από το Volley League TV. Πρωτάθλημα 10 ομάδων, θυμίζω, που σημαίνει ότι θα είναι πιο σύντομο, 18 αγωνιστικές. Οι ομάδες πολύ δύσκολα θα ξεφύγουν η μία από την άλλη βαθμολογικά. Και αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό. Και όπως είπαμε, φυσικά υπάρχει και η διοργάνωση του League Cup, η οποία πιθανώς να ολοκληρωθεί με τους τελικούς τον Ιανουάριο, μέσα ή προς τέλη μάλλον του Ιανουάριου. Ένα στήλος παραπάνω είναι πάντα. Έχει ενδιαφέρον όταν μιλάμε για κάποιο είδος τελικό. Εντάχει λοιπόν αυτά από το αντρικό βόλεϊ, ώστε να πάμε και στο γυναικείο, όπου με μια είδηση, η κλασική μάλλον, η καθιερωμένη ανακοίνωση που βγαίνει συνήθως μια-δυο μέρες μετά την ολοκλήρωση αγωνιστικής. Η MVP της αγωνιστικής ήταν η Λία Νικελεσίδη, κεντρικός του Παναθηναϊκού, ενώ η κορυφαία επτάδα της 10ης αγωνιστικής περιλαμβάνει την Ηλία Νικελεσίδη, και αυτό αποτελεί ενδιαφέρον και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί. Την Μανολίνα Κωνσταντίνου από την Θετίδα Βούλα, την Λαμπρινή Κωνσταντινίδη του Άρη, την Κατερίνα Ζαξιέου του Ολυμπιακού, την Εύα Χαντάβα του ΠΑΟΚ, την Γιαρεμή Μεντάρο από την Σαντορίνη και την Λίμπερο του Παναθηναϊκού, την Πένι Ρόγκα. Αυτό που ήθελα να σημειώσω για την Ηλία Νικελεσίδη είναι ότι ένα πολύ σημαντικό, εγώ πώς, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κάτι ιδιαίτερο που βλέπουμε στη φετινή Volley League, όταν ανακοινώνεται η κορυφαία επτάδα κάθε αγωνιστικής, είναι ότι συνήθως, σχεδόν πάντα μάλλον μέχρι τώρα, στις προηγούμενες 9 αγωνιστικές, η MVP δεν περιλαμβάνεται στην επτάδα. Βγάζει δηλαδή η διοργανώτρια αρχή τις 6 συν 1 αθλήτρια, τις 6 συν τη Λίμπερο, και επιπλέον μία MVP η οποία δεν περιλαμβάνεται απαραίτητα στην επτάδα. Αυτό λοιπόν δεν συνέβη στην 10η αγωνιστική, με την Κελεσίδη να βρίσκεται στην επτάδα και να είναι και MVP. Και αυτό λοιπόν, μιας και πιάσαμε την Κελεσίδη, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της ομάδας της, καθώς ο Παναξιακός υποδέχονταν τον Παναθηναϊκό την Κυριακή το απόγευμα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παραδοσιακά δύο ομάδες αυτές τα τελευταία χρόνια, όταν μάλλον συναντιόνταν, γιατί υπήρχε η διετία που ο Παναθηναϊκός απουσίασε από τη Βολελή, πάντα προσέφεραν ωραία θέμα, πάντα ήταν πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια τους. Πολύ καλός Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα, πήρε τα δύο πρώτα σετ, το πρώτο εύκολα, το δεύτερο δύσκολα, 24-26. Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχες πάτησαν γκάζι, βρήκαν τα πατήματά τους, πήραν το τρίτο σετ σχετικά άνετα με 25-17, ζορίστηκαν αλλά κατέκτησαν το τέταρτο σετ με 26-24 και έστειλαν το παιχνίδι στο tie break, όπου οι πράσινες εκεί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμες, πιο δυνατές και πιο εμπειρές, και με 8-15 πήραν την νίκη, πήραν το δίποντο και όχι το τρίποντο εν τέλει, παρότι είχαν προηγηθεί με 2-0, 0-2 μάλλον. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε από μια δύσκολη έδρα. Ο Παναξιακός φέτος δεν είναι το ίδιο καλό όσο ήταν πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα με βάρος φανέλας. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ανέβει πολύ ψηλά, να φτάσει σε τελικούς προαθλήματος και κυπέλου, και φυσικά να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, να του κόψει και ένα βαθμό. Στην αρχή του αγώνα βραβεύτηκε η αρχηγός πέρυσι του Παναξιακού, που φέτος αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η Όλγα Ιβεργίδου, η οποία σήμερα έχει και γενέθλια, χρόνια της πολλά. Φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες αθλητρές που έπαιξαν στον Παναξιακό, και η Οικονομίδου και η
η Γιώτα Ιδιώτη. Υπήρχαν ανταλλαγές μεταξύ των ομάδων. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟ κόντρα στον Πορφύρα, όπου με 1-3 ο Δικέφαλος πέρασε νικηφόρα από τον Πειραιά. Μια νίκη με καθαρό τρίποντο που βάζει το Δικέφαλο στην τετράδα πλέον, με τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν έρθει τις τελευταίες αγωνιστικές. Καθώς η Θέτιδα, η οποία κέρδισε τον Ηλυσιακό, είχε ιτηθεί στην προηγούμενη αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό και είχε χάσει βαθμούς. Θέτιδα λοιπόν Ηλυσιακός 3-0. Ωραίο το τρίτο σετ, ήταν το μόνο που ο Ηλυσιακός ζόρισε τη Θέτιδα, το οποίο έληξε 30-28. Κατά τα άλλα, η ομάδα του Ολυμπιακού έχασε σετ, δεν έχασε όμως βαθμό κόντρα στο Μαρκόπουλο, με 1-3 λοιπόν, και με τον Ολυμπιακό στο πρώτο σετ να κάνει πάρτι, 8-25, εντυπωσιακό σκορ για κάποιο σετ, για οποιοδήποτε σετ. Παρ' όλα αυτά, στο τρίτο σετ έχασαν τη συγκέντρωσή τους οι Ερυθρόλευκες, με 25-21 ο Μαρκόπουλο έδειξε να αναθαρεί, παρ' όλα αυτά μέχρι εκεί δεν μπόρεσε τίποτα περισσότερο. Ηλίουπολη ΑΟ Θηρας 0-3, με την ομάδα της Σαντορίνης να παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό ισόβαθμη. Και Άρης Έαντας Ευόσμου 3-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός Σαντορίνη στους 27 βαθμούς, Παναθηναϊκός στους 24 και ο ΠΑΟΚ στους 20, εκεί κλείνει η τετράδα των play-off. Παναξιακός και Θέτιδα με 19 ακολουθούν κατά πόδας. Άρης στους 17, 10 το Μαρκόπουλο, Πορφύρας 8, 5 Ηλυσιακός, 4 ο Έαντας και Ηλιούπολη χωρίς βαθμό, χωρίς νίκη, χωρίς πόντο και χωρίς να έχει κατακτήσει ούτε ένα σετ, 0-30 το χειρότερο average στην φέτινη Volley League. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάσαμε μια ανάσα από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, με μια άλλη μια αγωνιστική για να μιλάμε για ολοκλήρωση του πρώτου γύρου σε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων, υπενθυμίζω, όπου στην 11η αγωνιστική Έαντας Ευόσμου Μαρκόπουλο το Σάββατο στις 5.30. Ηλυσιακός, συγγνώμη, ΑΟΦ Προφύρας Σάββατο στις 7. ΑΟ Θηρας Άρης, πολύ ωραίο παιχνίδι, το Σάββατο στις 7 επίσης. Την ίδια ώρα, ΠΑΟΚ Παναξιακός, παιχνίδι που κρίνει είσοδο στην τετράδα, προς το παρόν τουλάχιστον. Παναθηναϊκός Ηλιούπολη, επίσης Σάββατο στις 7. Και την Κυριακή στις 4, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Θέτιδα Βούλας σε ένα επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε πολύ ωραίες αγωνιστικές, πολύ ωραία μάτς σε αυτήν την αγωνιστική. Και το Σαντοριννιάρης και το ΠΑΟΚ Παναξιακός και το Ολυμπιακός Θέτιδα. Θεωρώ ότι κανένα από τα τρία αυτά παιχνίδια, τα πιο κρίσιμα παιχνίδια που ανέφερα, δεν θα πάει στο 3-0 και πιθανώς τα φοβορεί να χάσουν βαθμό. Για να δούμε. Η Αγκώστ κάνει εξαιρετική δουλειά με τη φανέλα του Άρη. Η Θέτη Δαβούλας, το έχουμε πολλές φορές ότι έχει ένα τρομερό ρόστερ που μπορεί να ελπίζει σε τετράδα. Θα το δούμε στην πράξη. Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά για το βόλεϊ, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση για το Silver League ανδρών και γυναικών για τις εθνικές ομάδες. Μια διοργάνωση που προσαρμόζεται χρόνο με το χρόνο. Μια διοργάνωση η οποία το φορμάτ της φέτος έχει να κάνει με δύο ομίλους των τριών ομάδων, όπου οι πρώτοι από κάθε όμιλο παίζουν τελικούς. Ο νικητής αναδεικνύεται πρωταθλητής της Silver League και ανεβαίνει κατηγορία, πάει στην πρώτη. Πέρυσι είχαν παίξει στον τελικό οι άντρες και ιτήθηκαν από τους Ρουμάνους. Οι γυναίκες οριακά έχασαν την πρωτιά παρά τις ωραίες, πολύ καλές τις εμφανίσεις. Γκρουπ των τεσσάρων είχαμε πέρυσι. Δύο γκρουπ των τεσσάρων. Φέτος μειώθηκαν οι ομάδες.
Βατές οι κληρώσεις. Πάντως η Ελλάδα στους άντρες αρχικά βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο με Λετωνία και Λουξεμβούργο. Ο πρώτος όμιλος έχει Φιλανδία, Αζερμπαϊτζάν και Κροατία. Δεν είναι καθόλου απαγορευτικό να μιλάμε για πιθανότητα κατάκτησης του Silver League. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, οι οποίες στον όμιλό τους έχουν Πορτογαλία όπως και πέρυσι, αλλά και Λετωνία. Και ο άλλος όμιλος έχει τη Σλοβενία, την Εσθονία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε τα του βόλεϊ. Και όπως είχαμε προαναγγείλει και στο post μας στο Facebook, στο υπόλοιπο της εκπομπής, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή για φέτος, έχουμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση με το τι είδαμε και τι μας έμεινε τη χρονιά που μας πέρασε. Λίγο πολύ από όλα τα αθλήματα. Ξεκινώντας λοιπόν με το ποδόσφαιρο, από τα εγχώρια, ο ΠΑΟΚ έκανε μια τρομερή χρονιά. Αίτη το πρωτάθλημα και κύπελο, νταμπλούχος για πρώτη φορά στην ιστορία του δικέφαλος. Μια χρονιά που την περίμεναν μια ολόκληρη ζωή οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ονειρική χρονιά. Ό,τι δεν είχε καταφέρει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, μιλάμε για περίπου 30 χρόνια, το έκανε και με το παραπάνω, μυθικό επιτεύγμα. Δεύτερη μοναδική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που παίρνει αίτητο πρωτάθλημα μετά το μακρινό 1964 και τον Παναθηναϊκό του Στέφαν Μπόμπεκ. ΠΑΟΚ αρνείται να χάσει ακόμα και σήμερα, διατηρεί αυτό το αίτητο και παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό βέβαια. Πέρα από αυτό λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατέξει όπως είπα και το κύπελο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ενώ μια είδηση που βλέπω τελευταία στιγμή που ανακοινώθηκε πριν λίγο, ο Γιάννης Θακουρίδης πολύ δύσκολα θα προλάβει άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Είχα πει πριν λίγο για 4 μήνες. Ο τραυματισμός του μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 6 μήνες, όπως γράφει η ανακοίνωση του ιατρικού επιτελείου. Έτσι λοιπόν, όπως έλεγα, στα ελληνικά του Super League, ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Παρ' όλα αυτά, στο βωμό του πρωταθλήματος θυσίασε την Ευρώπη, στην οποία απέτυχε παταγωδός. Όπως και να έχει, δεν ξεχνιέται η φετινή σεζόν του δικεφάλου, η περσινή μάλλον σεζόν, και το 2019. Περιμένουμε να δούμε τις διαγωνιστικές που έμειναν, αλλά πολύ πιθανό να τον βρει αίτητο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατέκτησε τίτλο πέρυσι, αλλά αυτό που του έμεινε είναι μια παρακαταθήκη, μια εξαιρετική ομάδα και έναν πολύ καλό προπονητή, που αυτή τη στιγμή, όπως είπα, τον διατηρεί στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ. Και στα highlight της περσινής σεζόν, παρότι αυτό συνέβη το 18, ανήκει στην σεζόν 18-19, ο Ολυμπιακός, ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει να θυμάται, είναι η μεγάλη πρόκριση του 32 του Europa League, αποκλείοντας την πολύ μεγάλη Μίλαν, η οποία χθες, παρεμπιπτόντως, είχε και τα γενέθλιά της, 120 ετών, μια πολύ σπουδαία ομάδα η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φθήρεται μακριά από την παλιά της Έγκλη. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατέκτησε τίτλο, έχτισε όμως, η ομάδα διατηρήθηκε ουσιαστικά, ο κορμός και φυσικά ο προπονητής βελτιώθηκε και είναι η άμεση διεκδικήτρια, η άμεση σφετερίστρια το τίτλο από τον κάτοχο του τίτλου του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, όσο ένδοξη ήταν η πρόκριση κόντρα στη Μίλαν, τόσο απότομα έσβησε το όνειρο της Ευρώπης στην αμέσως επόμενη φάση για τον Ολυμπιακό. Στα ευρωπαϊκά λοιπόν του ποδοσφαίρου, αυτή που ξεχώρισε ήταν σαφώς η Λίβερπουλ, η οποία επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 14 χρόνια.
κόντρα σε μια ομάδα έκπληξη. Η Tottenham έκανε την κορυφαία της ευρωπαϊκή πορεία όλων των εποχών. Δεν είχε φτάσει ποτέ τόσο ψηλά σε κύπελο πρωταθλητριών ή Champions League. Με αλλεπάλληλες εκπλήξεις, αυτό το Champions League έφερε τα πάνω κάτω. Επικές προκρίσεις, μεγάλες ανατροπές σε όλους τους γύρους στο knockout, με τον Άγιαξ να κάνει εκπληκτικά πράγματα, να αποκλείει την Real με το εντυπωσιακό 1-4 στον Μπερναμπέου, να αποκλείει τη Juventus επίσης με ανατροπή. Έφτασε μια ανάσα στον τελικό, καθώς τον goal του Moura, με τον τρόπο που η ομάδα του Άγιαξ έφτασε μέχρι τον ημιτελικό, με τον ίδιο τρόπο αποκλείστηκε στον ημιτελικό, αφού το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε με 0-1 μέσα στο γήπεδο της Tottenham, προηγήθηκε με 2-0 στο Άμστερνταμ και αυτή η απίστευτη ανατροπή με το 2-3 με το hat-trick του Moura να ολοκληρώνεται στο 94 έδωσε μια επική πρόκριση στην ομάδα του Ποτσετίνο, ο οποίος δεν είναι πλέον προπονητής στην Tottenham, διαδέχτηκε τον τελευταίο μήνα ο Ζωζέ Μουρίνιο. Έτσι λοιπόν η Tottenham έφτασε στον τελικό. Εκεί που λέγαμε ότι η μία ανατροπή είναι η πιο επική που έχουμε δει, βλέπαμε την επόμενη μέρα την άλλη ανατροπή. Υπενθυμίζω ότι είχε προηγηθεί η ανατροπή της Liverpool, η οποία παρότι είχε χάσει με 3-0 στο Camp Nou στον πρώτο ημιτελικό, κατέκτησε την πρόκριση με ένα απίστευτο 4-0 στο Anfield. Απίστευτα πράγματα. Και εκεί που λέγαμε ότι είδαμε τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι στο Anfield, ακολούθησε αυτό που είπα νωρίτερα, η ανατροπή της Tottenham κόντρα στον Ajax. Ο τελικός δεν ήταν και πολύ εντυπωσιακός, είναι η αλήθεια, μεταξύ Liverpool και Tottenham. Ίσως τον γκολ του Σαλάχ με πέναλτι στο πρώτο λεπτό να άλλαξε τις ισορροπίες και να έριξε το ρυθμό. Παρ' όλα αυτά η Liverpool ήταν η απόλυτη χειρίαρχος και κατέκτησε τον έκτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Εκπληκτικός ο Σαλάχ, εκπληκτικός ο Μανέ και ο Φιρμίνιο, ακόμα καλύτερος ο Βαντάικ, ο οποίος εν τέλει δεν κατέκτησε τη χρυσή μπάλα, την οποία κατέκτησε για άλλη μια χρονιά ο Λίονελ Μέση. Μπορεί να μην είχαμε Μουντιάλ ή Euro, είχαμε όμως Κόπα Αμέρικα, όπου οι δύο οργανωτές Βραζιλιάνοι κατέκτησαν το τρόπαιο μετά από αρκετά χρόνια. Το 7 ήταν η τελευταία τους κατάκτηση. Μεσολάβησαν κατακτήσεις από Ουρουγουάη, από Χιλή. Τώρα ήταν η σειρά της Βραζιλίας. Η Χιλή είχε κάνει και το back-to-back. Και το 15 και το 16 πήρε το τρόπαιο. Η Βραζιλία λοιπόν με μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα σκαλί πιο μπροστά από όλες. Έφτασε στο τελικό κόντρα στο Περού, το οποίο και κέρδισε με 3-1 στον μεγάλο τελικό στο Μαρακανά. Αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν στο Μουντιάλ οι Βραζιλιάνοι, έστω στο Κόπα Αμέρικα το κατάφεραν, στην έδρα τους, αυτό δηλαδή που απέτυχαν να κάνουν δύο φορές μάλιστα, και το 50 και το 14, το κατάφεραν τώρα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον τερματοφύλακά τους, τον Άλισον Μπέκερ, και τερματοφύλακα της Λίβερπουλ επίσης. Στα του μπάσκετ λοιπόν, αυτά που συνέβησαν σε ελληνικό έδαφος ήταν πρωτόγνωρα. Είχαμε την αποχώρηση του Ολυμπιακού λοιπόν σε εκείνο τον αλυσμόνι το ημιτελικό του κυπέλου τον περσινό Φεβρουάριο, όταν για διαμαρτυρία κόντρα στη διαιτησία η ομάδα του Ολυμπιακού αποχώρησε από το γήπεδο. Αυτό είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ελληνικό μπάσκετ, το ένα φέρε τάλλο. Ο Ολυμπιακός στα play-off αρνήθηκε να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό στον προημιτελικό. Ο Παναθηναϊκός προηγουμένως είχε αρνηθεί να αγωνιστεί στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Λαύριο εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Πολλά δυσάρεστα έγιναν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το καταστατικό, αγωνίζεται πλέον στην Α2.
αφού η Αδριατική Λίγκα, στην οποία στόχευε η ομάδα των Ερυθρολεύκων, δεν αποδέχθηκε την πρόταση αυτή. Αγωνιστεί δηλαδή ο Ολυμπιακός στην Αδριατική Λίγκα. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρωτόγνωρο ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό, με Ολυμπιακό αναπτυξιακής ομάδας στην δεύτερη κατηγορία, στην Α2, με έναν διαφορετικό Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην EuroLeague. Έτσι ο Παναθηναϊκός, αφού κατέκτησε πρώτο το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και το πρωτάθλημα κόντρα σε έναν εντυπωσιακό Προμηθέα, ο οποίος έφτασε στους τελικούς αποκλείοντας την ΑΕΚ, στο πέμπτο παιχνίδι μάλιστα, κόντρα στην ΑΕΚ και μέσα στο ΆΚΑ, πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. 3-0 η τελική υπέρ των Πρασίνων και ένα ακόμα double για την ομάδα του Ρικ Πιτίνο, ο οποίος αν και αρχικά αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, τις τελευταίες εβδομάδες είναι ξανά προπονητής των Πρασίνων. Στα ευρωπαϊκά του μπάσκετ, η μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία κατέκτησε ακόμα μια EuroLeague υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Τούδη. Μια EuroLeague η οποία ολοκληρώθηκε στο Final Four της Βιτόρια. Η έκπληξη ήταν η ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία αρχικά απέκλεισε την Μπαρσελόνα στα play-off, απέκλεισε την Φενέρμπαχτσέ, την συμπολίτησα και μισητή αντίπαλό της, στον ημιτελικό. Και στον τελικό δεν κατάφερε να υποτάξει και την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, παρότι την κόντραρε όσο αυτό ήταν δυνατό. Η ΤΣΣΚΑ λοιπόν κατέκτησε την 8η EuroLeague της ιστορίας της, την 7η Κούπα Πρωταθλητριών. Αν προτιμάτε. Την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε μείνει εκτός play-off και ο Παναθηναϊκός αποκλείθηκε από την Real Madrid στην οκτάδα στα play-off με 3-0. Ουσιαστικά, πέρα από το πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε στους 3 πόντους, τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός τα πάλεψε μεν, αλλά ήταν ένα κλικ πιο πίσω από την Real Madrid, η οποία ήταν σαφέστατα καλύτερη και δικαίως είχε φτάσει μέχρι το Final Four. Είχαμε βεβαίως και παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, όπου η εθνική μας δυστυχώς ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Δεν κατάφερε να φτάσει στην οκτάδα και παρότι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, απογοήτευσε. Αλλά δεν ήταν το μοναδικό φαβορί που απογοήτευσε. Πρώτη και καλύτερη η ομάδα της Σερβίας, η οποία θεωρώ, όπως και αρκετός κόσμος, ότι ήταν το μεγάλο φαβορί. Έφτασε μέχρι την οκτάδα, αποκλείθηκε και κατάκτησε εν τέλει την πέμπτη θέση. Αποκλείθηκε με κόντρα σε μια εντυπωσιακή Γαλλία. Η Γαλλία έκανε το ίδιο που είχε κάνει και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή έπαιξε κόντρα σε μια από τις δύο κορυφαίες ομάδες. Τότε ήταν η Ισπανία, τώρα ήταν η Σερβία. Τα κατάφερε να τα αποκλείσει και αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Σε ένα παιχνίδι που δεν το λες και εύκολο, αλλά ήταν όταν έχεις κάνει την υπέρβαση με τη Σερβία, θεωρείς ότι κόντρα στην Αργεντινή ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Η Αργεντινή, συγγνώμη, η Αργεντινή είχε αποκλείσει την Σερβία. Οι Γάλλοι λοιπόν απέκλεισαν την Dream Team, την ας πούμε Dream Team, δεν ήταν σε καμία περίπτωση Dream Team η Αμερικανική ομάδα. Ήταν από τα δύο, τρία μεγάλα φαβορί. Ελλάδα, Σερβία και Αμερική ήταν ίσως τα τρία μεγαλύτερα φαβορί. Έτσι λοιπόν διασταυρώθηκαν τα ξύφη τους στην τετράδα και εν τέλει οι Αργεντίνοι αποδείχθηκαν πολύ δυνατότεροι και με εντυπωσιακό και εμφαντικό τρόπο έφτασαν στον τελικό. Η Ισπανία λοιπόν, παρότι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις ομάδες των τελευταίων χρόνων που κρατούσε το ένα ευρωμπάσκετ μετά το άλλο, ανανεωμένη με τον Μαρκ Γκασόλ πλέον ηγέτη και τον Ρίκι Ρούμπιο, αθόρυβα έκανε τη δουλειά της, όσο περνούσαν οι γύροι τόσο δυνατότερα εμφανίζονταν, για να συναντήσει τον ημιτελικό την Αυστραλία, η οποία
μπορεί να μην ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία το βλέπαμε, το ξέραμε, φαινόταν ότι έχει πολύ καλές προδιαγραφές. Μια ομάδα που στους Ολυμπιακούς του Ρίο έφτασε στην τέταρτη θέση και για πολλά κρίσιμα σφυρίγματα έχασε το μετάλλιο από τους Ισπανούς τότε, το χαλκινό μετάλλιο. Βρέθηκαν αντιμέτωπε ξανά σε παιχνίδι, σχεδόν παιχνίδι μεταλλίου, ημιτελικός ήταν. Και παρότι η Αυστραλία, η οποία είχε δώσει τέλος σε ένα αμέτρητο σερί νικών των Αμερικανών, σε φιλικό βέβαια, πριν την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου, έχασε πολλές ευκαιρίες, έχασε πολύ κρίσιμες βολές και εφόσον δεν μπόρεσε να καθαρίσει το παιχνίδι, το έχασε στη δεύτερη παράταση από τους Ισπανούς. Έτσι λοιπόν, στο μικρό τελικό η Γαλλία, όπως και το 14, κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο κόντρα στην Αυστραλία. Και στο μεγάλο τελικό οι Ισπανοί αποδείχθηκαν πολύ πιο έμπειροι και πολύ πιο έτοιμοι και διαβασμένοι κόντρα στους Αργεντίνους. Οι Αργεντίνοι του 40χρονου Σκόλα και του δαιμόνιου superstar Φακούντο Καμπάτζο δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Έτσι λοιπόν η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της σε ένα πολύ ωραίο μούντο μπάσκετ που, παρότι όπως είπα η ελληνική ομάδα δεν εντυπωσίασε, δεν τα πήγε καθόλου καλά, ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο όσοι το είδαν όσο ουδέτεροι το απόλαυσαν στο έπακρο, με πολύ μεγάλες και σπουδές εμφανίσεις, με ανατροπές, πολύ ωραία παιχνίδια. Τα υπόλοιπα λοιπόν που μπορούμε να κρατήσουμε είναι σαφώς η παρουσία των ελληνικών ομάδων βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και των ανδρών και των γυναικών. Έφτασαν και οι δύο στους 16. Έκαναν αξιόλογη πορεία μεν, έχουν περιθώρια βελτίωσης δε. Παρ' όλα αυτά έλειπαν πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία είχαμε να δούμε τους άντρες και σχεδόν 20 χρόνια είχαμε να δούμε τις γυναίκες σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπορούμε να κρατήσουμε φυσικά την μεγάλη σπουδαία χρονιά για τον Στέφανο Τσιπά. Ξεκίνησε με το πρώτο Grand Slam τη σεζόν με απίστευτο τρόπο, φτάνοντας στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open, έχοντας αποκλείσει τον Federer στους 16 και έχοντας αποκλειστεί εν τέλει από τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό. Είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά με ουσιαστικά ανωδική τάση η χρονιά, η οποία έφερε και τους πρώτους τίτλους ATP για τον Έλληνα τενίστα και ολοκληρώθηκε με έναν σπουδαίο τίτλο. Αν εξαιρέσουμε τα 4 Grand Slam, ο τίτλος του ATP Finals είναι ο 5ος ίσως κορυφαίος τίτλος, και αν εξαιρέσουμε φυσικά και Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι γίνονται κάθε 4 χρόνια. Στο τελικό λοιπόν του ATP του Λονδίνου, ο Στέφανος Τσιπάς κέρδισε τον Dominic Thiem, έκανε μια τρομερή σεζόν. Απέκλεισε νωρίτερα και τον Roger Federer στο ATP, στον ημιτελικό, σε μια διοργάνωση που αγωνίζονται οι 8 κορυφαίοι τενίστες της χρονιάς. Και έτσι λοιπόν ο Έλληνας τενίστας στα 20 του χρόνια έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα και το 2020 αναμένεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, και φυσικά υπάρχει και η Ολυμπιακή χρονιά. Δεν αποκλείεται να δούμε τον Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα να αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα του τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή οι υποχρεώσεις τρέχουν λοιπόν, θα αναγκαστούμε σήμερα να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς την εκπομπή μας, με μια σύντομη αναφορά όπως κάναμε για το 2019. Θα σας αφήσουμε για την φέτινη χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV, έρχονται ωραία πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι στο All Around Player. Η χρονιά που μας έρχεται θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη. Η εκπομπή, όπως είπα και στην αρχή, θα έχει πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλους τους χώρους. Είτε μιλάμε από βόλεϊ, είτε μιλάμε από στίβο, είτε μιλάμε από πολεμικά αθλήματα. Θα δείτε ωραίους καλεσμένους. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και όλες αυτές τις εκπομπές, αυτό το ξεκίνημα που κάναμε στο κανάλι.
Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν. Θα τα πούμε ξανά με τη νέα χρονιά στην εκπομπή της 7 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Γεια σας.